Νικόλαος, πρόεδρος Ένωσης Ελληνικών Τυρακομείων. Κύριε Τάχα, τι οδηγίες λάβατε σήμερα στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εδώ στην περιφέρεια της Αγίας? Υπάρχει επιφύλαξη από την πλευρά των τυροκόμων να πάρουν τα γάλατα από τις απαγορευμένες και από τις επιτήρησης περιοχές? Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Η κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας Λάρισα, της περιφέρειας Θεσσαλίας ήταν συγκεκριμένη. Απολυμμένουμε τα φορτηγά, τα βιντεοφόρα πριν συλλέξουμε γάλα από κάθε μονάδα. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την δημόσια υγεία και ασφάλεια. Τώρα συλλέγετε γάλα από τις περιοχές όπου έχουν εμφανιστεί κρούσματα? Συλλέγουμε γάλα πλέον. Γίνεται η θερμική επεξεργασία κατόπιν οδηγιών της περιφέρειας Θεσσαλίας. Ξανά τονίζω, δεν πρέπει κανένας καταναλωτής να τον αποσχολεί η ασφάλεια των προϊόντων που προέρχονται από εδώ, πρόβειο γάλα. Ακούσαμε η οδηγία είναι να υπάρχουν τρία οχήματα, ένα για την απαγορευμένη περιοχή, ένα δεύτερο για την περιοχή επιτήρησης και ένα τρίτο για τις ελεύθερες περιοχές. Πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα να ακολουθήσετε αυτή την οδηγία? Κοιτάξτε, έχετε στη δυνατότητα κάθε τυροκομείου, κάθε μονάδας. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι είτε είναι μικρό το τυροκομείο είτε είναι μεγάλο, ο κάθε τυροκόμος, όντας συνειδητοποιημένος, απολυμμένει το βιτιοφόρο πριν συλλέξει το γάλα. Οπότε είτε έχει ένα, είτε έχει τρία διαθέσιμα βιτιοφόρα, ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Και η παστερίωση? Η παστερίωση ορίζεται στα 72 βαθμούς για 15 δευτερόλεπτα. Αυτό και ακολουθούμε για τη δημόσια ασφάλεια.